το οφείλουμε σε αρκετούς ανθρώπους, θα τους δείτε στην πορεία. Θα καλέσω τη δήμαρχο του νησιού, τη Μαρία Ναδάλη, να μας πει ένα καλωσόρισμα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίζουμε τον Πρόεδρο, την Επιτροπή, τα πληρώματα των σκαφών. Με τον κύριο Αντωνόπουλο μιλούσαμε από πέρυσι, αλλά εγώ στο πιο λόγο έναν άλλο Αντωνόπουλο, τον Κώστα. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Εν πάση περιπτώσει, χθες τα ξεχώρισα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων που επιλέγετε το νησί μας. Θέλω να πω ότι η φετινή επίσκεψη έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σημασία για μας, γιατί σηματοδοτεί με ένα συμβολικό τρόπο την επιστροφή στην κανονικότητα που ελπίζω να συνεχιστεί. Να είστε καλά, να έρχεστε κοντά μας και να ανταμώνουμε κάθε χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Το χαιρετισμό εκ μέρους του Δήμου επίσημα έχει αναλάβει ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Μαριάννα Σίμου, ο Γιώργος Θεοδόρου. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε. Η Δήμαρχος Ίφνου, κυρία Μαρία Εμμανουήλ Ναδάλη, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τα Κοινοτικά Συμβούλια Απολωνίας και Αρτεμόνα, και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κύριος Απόστολος Νικολάου Διαμαντής, με όλους τους Ιφνιούς και τους φίλους μας που είναι απόψε εδώ, σας υποδεχόμαστε σε αυτό το φιλόξενο χώρο του κυρίου Μάκη Κορακή, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Μέσα στην αμεριμνησία των μελτεμιών της, η Σύφνος, με τον πιο ανάλαφρο κυματισμό της θάλασσάς της, σας καλοχαιρετίζει και καλοδέχεται τον ερχομό σας. Πριν προχωρήσω, θέλω να πω τις οφειλόμενες ευχαριστίες, γιατί κάποιοι έχουν δουλέψει πολύ θετικά για να γίνει αυτή η παρουσίαση απόψε. Είναι οι δίκες και η διευθύντριά της, η κυρία Σοφία Κατζηλιέρη. Είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ίφνου, στον οποίο να ακούμε συγχαρητήρια, γιατί έχει μόλις εκλεγεί το νέο του Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο, τον κύριο Κωστήλου Κατάρη. Είναι ο Οικολογικός Σύλλογος Καμαρών, η Μερόπη. Είναι ο Σύλλογος Γυναικών της Ίφνου, το ΣΜΑΔΙ. Είναι τα στελέχη του Λιμεναρχείου Ίφνου και προσωπικά ο κύριος Λιμενάρχης Ίφνου. Ο Αντώνης Τηλιανού, που έχει την τεχνική κάλυψη. Ο Μανώλης Χρυσόγελος, που είναι από τους πρωτομάστερες της σύγχρονης Ιφνέικης Μαγειρικής, την οποία θα απολαύσετε. Να πω και ευχαριστίες στον κύριο Φόσκολο που καλύπτει εκ μέρους του και που Θεός την απόψινή βραδιά. Βρισκόμαστε ήδη στην προτελευταία μέρα του 27ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Κυκλάδων. Από τις 26 Ιουνίου μέχρι και αύριο, 3 Εβδόμου 2021, με διοργανωτή τον αυταθλητικό όμιλο Τζιτζιφιό και Καλυθέας. Για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, πρόκειται για τους Διεθνείς Αγώνες Ανοιχτής Θάλασσας που έχουν γίνει θεσμός εδώ και 62 χρόνια και που εντάσσονται στο επίσημο πρόγραμμα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Στους διοργανωτές, στους συμμετέχοντες και στα πληρώματα των σκαφών και στους υποστηρικτές αυτών των ιστιοπλοϊκών αγώνων, εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας και τις πιο θερμές ευχαριστίες μας, καθώς αφενός έχετε την ευκαιρία να ζήσετε κάποιες από τις ομορφιές του νησιού μας και αφετέρου προβάλλετε τη Σύφνο ως πόλο έτσι για το παγκόσμιο τουρισμό. Ο Δήμος Σύφνου συμμετέχει από την πρώτη στιγμή ως υποστηρικτής των προσπαθειών σας. Αγωνίζεστε στη δύσκολη μεν θάλασσα των Κυκλάδων, αλλά τα ίδια αυτά νερά προσφέρουν συγκλονιστικές, ίσως και πρωτόγνωρες εμπειρίες, γνώσεις και βιώματα. Φίλοι οστιοπλόοι, σας αντικρίζουμε όσους στην Κουπαστή να διασχίζετε το Αιγαίο και τα Κυκλαδονίσια, να τραγουδάτε σε ένα αρχαίο ραψοδί, με αγέροχο το μέτωπο στις θαλασσινούς αγέριδες και στα Μελτέμια. Λυρισμός, αισιοδοξία, νεανικές περιπέτειες και έρωτας, καθάριο φως, ελληνικά καλοκαίρια. Είναι η εσωτερική ανάσα ενός συνεχόμενου πολιτισμού που αρνείται να μπει σε μουσεία, διότι βιώνεται καθημερινά από το 3000 π.Χ. μέχρι σήμερα.
ανοιχτοί ορίζοντες το αρχιπέλαγος, με το βαθύ μπλε στο βλαχκού το γειτόνεμα. Παρέα με ξοκλήσια και καστρομονάστηρα σε βράχους και κορφοβούνια. Φάρι, φεγγαρόφωτες νυχτιές και πανσέλινοι. Είναι το αιώνιο ελληνικό καλοκαίρι που απλώνει δίχτυα ξελογιάσματα σε γωνιές παραδείσου. Με τον ασβέστη να χαρακώνει τα μπλε του μυαλού μας αναζητώντας την αθωότητα όσοι μας έχει απομείνει πια. Είναι οι ενθουσιασμοί, τα μυστικά αυτά πετάγματα της ψυχής που μας φέρνουν συνταξιδιώτες μαζί σας, εκλεκτοί φίλοι μας ιστιοπλόοι, και όλοι μαζί, όπως καλή ώρα απόψε, να ταξιδεύουμε τη Σύφνο και την Ελλάδα μας, όλο φως και ζωή, με την ίδια αργό προς την ίδια κολχίδα. Καλή σας συνέχεια και καλές επιτυχίες. Να περνάτε καλά και η Σύφνος σας ευχαριστεί θερμά και σας περιμένει ξανά. Θα μου επιτρέψετε, κλείνοντας, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δήμαρχο Σύφνου, την κυρία Μαρία Ναδάλη, γιατί ό,τι καλό γίνεται σε αυτό το νησί, το επιμελείται η ίδια και οι συνεργάτες της, ένας από τους πρωθυπουργούς είναι ο κύριος Απόστολος Σπιτής και όλο το συμβούλιο της, και είμαστε για αυτήν υπερήφανοι. Όπως κάνει υπερήφανο και το νησί μας και όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μεγάλη βοήθεια στην οργάνωση του αγώνα ήταν οι ενέργειες που έκανε η Δημοτική Κοινοφελής Υπηρεσία. Είναι εδώ εκπρόσωπός της αυτή τη στιγμή η κυρία Κατζηλιέρη Σοφία, η οποία φρόντισε για τις υποδομές των επιτροπών κατά βάση. Κυρία Κατζηλιέρη. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ξέρετε πολύ, αλλά χάρη στον ναυτοαθλητικό ομίλο της Ζηφιών Καλυθέας έχει καθιερωθεί και γίνεται εδώ και 18 χρόνια η αναβίωση της επικοινωνίας των αρχαίων πύργων και ακροπόλεων της Σύφνου. Ήταν μια εκδήλωση που έγινε με αφορμή τον ερχομό σας το 2003. Ξανά έγινε το 2004 γιατί σας άρεσε πολύ και ξανάρθατε και το ξανακάναμε. Το 2005 το ίδιο. Και όταν το 2006 μας είπατε, παιδιά, πρέπει να πάμε και σε κανένα άλλο νησί, εμείς είπαμε, εμείς θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί είχε αρχίσει να μεγαλώνει, το είχαν αγκαλιάσει οι εθελοντές ένθερμα και πριν από 12 μέρες γιορτάσαμε τη 18η ετήσια επικοινωνία των αρχαίων πύργων και φρικτοριών της Σύφνου. Το χρωστούμε σε εσάς, σας αγαπούμε, να μας ξανάρθετε. Καλό αέρα στα πανιά σας. Ναι, να πούμε ότι τότε η ιδέα ήταν του τότε Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Νίκου του Κακάκη και πρωτοστάτησε ο τότε Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης, ο αλυσμόνητος συγχωρεμένος τώρα Στράτης Βασάλος. Ναι. Ήμουνα και εγώ ο τρίτος της παρέας, να ξέρετε. Το κακό είναι ότι στο πρώτο άναμα δεν κατάφερα να τερματίσει κανένα σκάφος. Ενώ υποτίθεται θα έφερνε το μήνυμα των τερματισμών. Δεν κατάφερε. Τερμάτισε με κάποιο τουρίστα. Αλλά συνεχίστηκε ευτυχώς, δεν εγκαταλείφθηκε. Λοιπόν. Ναι, πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τον Λιμενάρχη Σύφνου, Αντιπλήρχο Ζαχαράκη Παναγιώτη, να έρθει. Αν θέλετε να μας πείτε και καμιά καλησπέρα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο υποπλήρχος, με αναβάθμισε ο κ. Πρόεδρος. Υποπλήρχος είμαι του. Είμαι ο εκπρόσωπος της Κοινωνικής Αρχής και προϊστάμενος του τοπικού λιμεναρχείου. Καλώς ήρθατε και στον τόπο μας, γιατί για μένα είναι πλέον τόπος, λόγω του ότι έχω αρκετά χρόνια εδώ πέρα. Μπορεί κάποιοι από τους συμμετέχοντες να με θυμούνται, γιατί κάθε φορά που έχετε διοργανώνεται αυτός ο αγώνας είμαι παρόν, είτε μέσω της υπηρεσίας είτε και στις όμορφες αυτές εκδηλώσεις που γίνονται. Για άλλη μια φορά θέλω να σας καλωσορίσω στο νησί και να σας ευχηθώ καλή επιστροφή και καλό τελείωμα ο αγώνας να έχει, όπως και κάθε χρόνο που το διοργανώνεται. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ και καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε. Μερικά αναμνηστικά από εμάς και αυτό. Πρέπει όλοι, εσείς οι ιστιοπλοοί το γνωρίζετε, αλλά να το πω και για κάποιους άλλους που μας ακούνε, η αναμονή μας από το λιμενικό
μας καθιστάει μας ήσυχους. Είναι σε επαγρύπνηση. Μπορεί να μην τους δείτε ποτέ μπροστά στη σκηνή, αλλά είναι πίσω από τη σκηνή και περιμένουν. Και αχρίαστοι να είναι. Λοιπόν, ο φίλος μας, πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Διαμαντής Απόστολος. Όπως καταλαβαίνετε, βοήθησε πάρα πολύ στον ελιμενισμό και τη διάθεση των θέσεων μαζί με τον Νίκο το Λεμονή και τον καπετάν Μάκη. Ξέρω το χειροκρότημά σας. Τον καπετάν Μάκη και τον καπετανάκη. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν να δέσετε με τον τρόπο που δέσατε, στις θέσεις που μας εξασφάλισαν. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να περάσατε καλά. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να σας παρέχουμε ό,τι ήταν δυνατό, ό,τι καλύτερο. Ελπίζω να έχετε καλούς αγώνες και στο μέλλον, να έχουμε υγεία και να μας ξαναεπισκεφτείτε και του χρόνου. Να κάνετε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στη βράβευση. Και μετά θα κάνουμε και ορισμένες ανακοινώσεις. Λοιπόν, στην ισχυοδρομία Μήλος Ύφνος, στα performance, πρώτο σκάφος είναι ο Έρητος 2, με κυβερνήτη τον Κώστα τον Μάνθο, το πλήρωμά του, την αυτική Μήλη Παλίου Φαλήρου. Παρακαλώ την κυρία Δήμαρχο να έρθει να κάνει τα απολογή. Λοιπόν, να δώσουμε και κάποιο αναμνηστικό στην κυρία Δήμαρχο. Από τον Νότο θα το δώσει ο Κώστας ο Μάνθος. Λοιπόν, μην φεύγεις Κώστα. Όχι, όχι. Εσείς να φύγετε. Ευχαριστώ. Έβαλα τον Κώστα τον Μάνθο να κάνει την απονομή αυτή στη Δήμαρχο. Για να σας θυμίσω όσοι δεν θυμόσαστε ότι ο Μάνθος ο Κώστας είναι 27 χρόνια πιστός στις Κυκλάδες. 27 συμμετοχές. Λοιπόν, στα σπορ. Ποιο είναι πρώτο? Δεν ακούω φωνές σήμερα. Tweety. Ναυτικού Μήλου Βαλκίδας. Παρακαλώ τον κύριο Λιμενάρχη να έρθει να κάνει την απονομή.
Να σας ανακοινώσω και τα αποτελέσματα των συγκεντρωτικών τεσσάρων πρώτων εστιοδρομιών του Overall μετά από 4 εστιοδρομίες. Στα performance είναι ο Έρετος πρώτος, το Alpha Major δεύτερο και το Αφροέσα τρίτο. Στα σπορ πρώτο είναι το Άπνια, δεύτερο το Tweety και τρίτο το Τζόρτζιο. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας παρουσιάσω ανθρώπους που ξενύχτησαν, που κάηκαν στον ήλιο, που δεν κοιμήθηκαν, όπως και εσείς βέβαια, αλλά ήταν στη στεριά για να γίνουν οι κινήσεις και οι τερματισμοί, τα μέλη της Επιτροπής. Κάποιοι είναι μαζί μας, κάποιοι γύρισαν ήδη πίσω γιατί τελείωσαν οι υποχρεώσεις τους. Θα τους αναφέρω έναν-έναν και όσοι ακούτε το όνομά τους και είναι εδώ, να έρθουν δίπλα μου. Χρήστος Θεοδόσης, Δημήτρης Βασιλείου, Μαρούσα Ανδρεάδη, Νίκος Παξιμαλάς έφυγε, Μανώλης Κλαϊδίτης έφυγε, Μαρία Ρήγα, είναι εδώ, Φανή Κατσαβούνη, Κατερίνα Μαυροδήμου, ο Γιώργος Ολάστας έφυγε, ο Γιάννης Ρωσιάνης έφυγε και ο Παπαθεοδόρου Γιάννης ο Άξος έφυγε. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά νομίζω ότι αξίζουν το χειροκρότημά σας. Κυρία Δήμαρχη, κάτι θέλετε να... Μετάλλιο. Σε ποιο σκάφος ήσουν? Της Επιτροπής. Λοιπόν, επειδή ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια επιτυχημένη διοργάνωση, θεωρούμε ότι ένα πολύ μικρό συμβολικό δώρο από εμάς για σας είναι το λιγότερο. Είναι πραγματικά... Είσαστε πραγματικά έξι συγχαρητηρίων και ευχόμαστε να είστε δυνατοί έτσι ώστε να συνεχίζετε να κάνετε διοργανώσεις που τιμούν τον αυτοκλητικό ομίλο της Ευχιών Καλυθέας, Καλυθέας Διατσιφιών, τον ΝΟΤΚ, και να έρχεστε κοντά μας κάθε χρόνο όπως είπαν και όλοι οι προηγούμενοι εδώ που μιλήσανε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Αντιδήμαρχος, ο Γιώργος Γεωργούλης και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Γιώργος Θεοδόρου να σας δώσουν ένα συμβολικό δώρο. Έλα Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν κλείσει το μικρόφωνο και ανοίξει η τραπεζαρία εκεί, θέλω να προσέξετε αυτό που θα πω. Επειδή τα σκάφη με τον τρόπο που δέσαν έχουν κλείσει το σκάφος της Επιτροπής των Decision το πρωί, θα πρέπει νωρίς αυτοί που το ενοχλούν, το εμποδίζουν, να βγουν έξω. Είναι κατανοητό. Το θυμάστε. Αλλιώς δεν μπορέσουμε να φύγουμε. Νωρίς. Τόμισε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Το τραπέζι μας περιμένει. Πιατάκια. Πω, έκτακτα.
Πάντως, τον tweet τον έχουμε στην εκκίνηση του φαγητού. Πολύ. Όχι ένα λεβίδια, όχι Πάμε να δούμε.